Συναδέλφοι, συνάδελφοι, η σημερινή μας σύσκεψη είναι ακόμη ένα βήμα για να δυναμώσει ο συντονισμός και η κοινή δράση για την προετοιμασία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στις 6 του Απρίλη απέναντι στην πολιτική της ακρίβειας που τσακίζει το εισόδημα της εργατικής λαϊκής οικογένειας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας, όπως συμβαίνει και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε με την απαράδεκτη και καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που όμως δεν ήταν κεραυνός σε νεθρία. Με όποιο πρόσχημα και αν προσπαθούν να τον καλύψουν τα διάφορα στρατόπεδα για να στοιχήσουν τους λαούς είτε με τον έναν είτε με τον άλλο, υπάρχει μόνο μια αλήθεια. Όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, για τα ρούβλια, τα δολάρια ή τα ευρώ. Ακονίζουν τα μαχαίρια τους για το ποιος θα ελέγξει τον ενεργειακό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τα μερίδια των αγορών που περνούν μέσα από τον έλεγχο γεωστρατηγικών περιοχών, μακελεύουν τους λαούς. Αυτοί που εν καιρό ειρήνης ζητάνε από τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη για να ανασάνει η οικονομία, πότε γιατί έχουμε οικονομική κρίση, πότε γιατί υπάρχει πανδημία, πότε γιατί έχουμε ανάκαμψη, αλλά μην ζητάτε τώρα πάλι πολλά γιατί θα ξανάρθει κρίση, είναι οι ίδιοι ακριβώς που δεν διστάζουν όταν φτάσουν σε τέλμα οι μεταξύ τους αντιθέσεις και ανταγωνισμοί να ισοπεδώσουν ολόκληρες χώρες, φέρνοντας νέα δεινά για τους λαούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σήμερα το αναγνωρίζει μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Ανεξάρτητα αν κάτω από την προπαγάνδα που συνοδεύει κάθε πόλεμο, δημιουργούνται αυταπάτες περί δίκαιων πολέμων. Καθήκον της εργατικής τάξης όλων των λαών είναι να προτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα απέναντι στους εκμεταλλευτές του κόπου και του ιδρώτα μας, της ίδιας μας ζωής. Εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θρησκεία, το φύλο ή το χρώμα του δέρματος, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Είμαστε αυτοί που δουλεύουμε πλάι-πλάι στις φάμπρικες, στα γιαπιά, στα χωράφια, στα γραφεία, στις τηλεπικοινωνίες, στα ξενοδοχεία και παντού. Αυτοί που κάνουμε όλη τη δουλειά για να βγάζουν φράγκα τα αφεντικά. Μας ενώνει όμως η ταξική μας καταγωγή και έχουμε κοινό συμφέρον να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στις αιτίες που γεννούν τους πολέμους, που σπέρνουν φτώχεια και προσφυγιά. Ενάντια στη μεγαλοεργοδοσία, ενάντια στις κυβερνήσεις που νομοθετούν με μοναδικό γνώμονα τα κέρδη των λίγων. Μια επιλογή υπάρχει. Συλλογική, οργανωμένη δράση για να μην στοιχηθούν οι εργαζόμενοι με κανένα στρατόπεδο ληστών, με καμιά κυβέρνηση όπως η σημερινή που προσπαθεί να πείσει πως είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα ίδια παραμύθια τα έχουμε ακούσει έναν αιώνα τουλάχιστον τώρα. Όποιος και κυβέρνησε αυτόν τον τόπο και ζήσαμε από τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι τη Χούντα το 67 με τη συνδρομή των φίλων των Αμερικάνων, την επέμβαση στην Κύπρο το 74 που η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας την ξέχασε σε αναφορά της και η συμμετοχή βέβαια της χώρας στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας με τους βομβαρδισμούς που ισοπαίδωσαν τα Βελιγράδη. Και αυτός ο πόλεμος επιλεκτικά ξεχάστηκε, ενώ σε άλλες πολλές των περιπτώσεων λένε πως διεξάγουν πολέμους για να φέρουν τη σταθεροποίηση και την ειρήνη, όπως στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Παλαιστίνη ή στη Γεωργία, τη Τσετσενία, στο Σαχέλ και αλλού. Όλα λοιπόν για το καλό μας. Όλοι παρουσιάζονται ως σωτήρες και τελικά το μάρμαρο το πληρώνουν οι λαοί. Σήμερα, συνάδελφοι, που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, κυβερνώντες και αντιπολίτευση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φροντοφωνάζουν, λέει, ένα όχι στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία. Αυτοί που έθρεψαν την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αυτοί που έστησαν κέντρα φυλακές για τους πρόσφυγες και έχουν ψηφίσει με χέρια και με πόδια όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκλωβίζει στη χώρα τους πρόσφυγες και μετανάστες, σήμερα δήθεν έγιναν υπερασπιστές της ισότητας και μιας κοινωνίας ανοιχτής και ελεύθερης χωρίς διακρίσεις. Είναι υποκριτικό αυτοί που διαλύουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς να μιλάνε για ελεύθερες κοινωνίες. Ο λαός μας ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αλληλεγγύη και πανανθρώπινα ιδανικά και μπορεί να διακρίνει τον ένοχο. Συνδικάτα και φορείς έχουν απλώσει το χέρι για να βοηθήσουν πρόσφυγες και μετανάστες που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Το ίδιο θα πράξουμε και σήμερα με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία.
Καλούμε όλα τα σωματεία που βρίσκονται σήμερα εδώ να συμμετέχουν στην αντιπολεμική κινητοποίηση την ερχόμενη Πέμπτη στο Πασαλιμάνι στις 18:30 το απόγευμα με αφορμή την έλευση του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Δεν ανεχόμαστε να αποτελεί η χώρα μας πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών που αυτόματα κιόλας μας κάνει και στόχο αντιπίνων, όπως χαρακτηριστικά θα έχετε παρακολουθήσει, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του εξωτερικών της Ρωσίας. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις που κάνουν τη χώρα στόχο αντιπίνων, για καμία αποστολή στρατιωτικών ή εξοπλισμού στο εξωτερικό και να επιστρέψουν πίσω όλες τις στρατιωτικές αποστολές. Πρωτεύων καθήκον είναι να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των λαών ενάντια στην πολιτική που σε καιρούς ειρήνης τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, ενώ σε καιρούς πολέμου μας φορτώνει ξανά το λογαριασμό, όπως θα γίνει και τώρα με τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και θα την πληρώσουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης με τις αυξήσεις στην ενέργεια. Όπως στέλνει η χώρα στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία με όπλα που πλήρωσε ξανά ο ελληνικός λαός, υποτίθεται για την άμυνα της χώρας. Όπως πληρώνουμε χρόνια ολόκληρα τώρα τις εξοπλιστικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ με πάνω από 4 δις το χρόνο, όταν την ίδια στιγμή πέφτει συνεχώς τσεκούρι στις δαπάνες για την παιδεία και το δημόσιο σύστημα υγείας που συνεχίζει να βαρυγκωμά με τη νέα έξαρση της πανδημίας. Με λίγα λόγια, αυτή η πολιτική θυσιάζει λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη των λίγων. Άρα, δεν είναι αποκομμένη η πάλη ενάντια στον πόλεμο από την πάλη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και ο αγώνας αυτός πρέπει να συνδεθεί με την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για την οικονομική στήριξη των λαϊκών οικογενειών με ουσιαστικά μέτρα για φθηνό πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, για μείωση των τιμών και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Η ακρίβεια, συνάδελφοι, που εξανεμίζει το εισόδημα στις πρώτες μέρες του μήνα δεν είναι θεόσταλτη, ούτε είναι μόνο συνέπεια του πολέμου. Άλλωστε, οι αυξήσεις ξεκίνησαν πολλούς μήνες πριν, πότε με πρόσχημα την πανδημική κρίση, όπως την ονόμασαν, πότε ενεργειακή, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το αυτό. Νέα κέρδη για τους λίγους και εκλεκτούς που κάνουν κουμάντο και από την άλλη ανεργία, εντατικοποίηση, μισθοί και μεροκάματα που παραμένουν χρόνια στον πάτο. Δισεκατομμύρια θα μοιραστούν επιχειρηματικοί όμιλοι για τις business τους, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και στον αντίποδα ενεργειακή φτώχεια για τους εργαζόμενους που δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο, που το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί, που παθαίνουν ηλεκτροσόκ όταν ανοίγουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Τα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο εκρηκτική η κατάσταση που βιώνει σήμερα ο καθένας στο πετσί του. Την ώρα που οι άνεργοι αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, ίσως και να τους ξεπερνούν, και με το νέο νόμο που αφορά τον ΟΑΕΔ, χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι χάνουν ακόμα και αυτό το πενιχρό επίδομα, χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται κάτω από τον άθλιο κατώτερο μισθό των 663 ευρώ λόγω των ελαστικών σχέσεων εργασίας που επικρατούν, και την ίδια στιγμή απολύονται σχεδόν 30.000 συμβασιούχοι εργαζόμενοι που το διάστημα της πανδημίας κλήθηκαν να καλύψουν κενά στους ΟΤΑ, στα δημόσια νοσοκομεία, μέσα σε πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες στην πρώτη γραμμή της μάχης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα 13 ευρώ το μήνα για τα 120 ευρώ βενζίνης ή τα 15 λεπτά φθηνότερα πετρέλαιο στο λίτρο. Ενώ και η ίδια η αύξηση του κατώτερου μισθού που μας έχει φάει το κεφάλι θα είναι κοντά στα 700 ευρώ και αν τα φτάσει, πολύ πιο κάτω δηλαδή από το 2012. Αυτά τα μέτρα είναι πολύ πιο πίσω από την κάλυψη του μεγάλου κύματος των ανατιμήσεων και δεν αντιμετωπίζουν τα αίτια του προβλήματος. Αντίθετα, είναι προσανατολισμένα στο να μην θυχτεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων στο όνομα της δημοσιονομικής ισορροπίας, αφήνοντας το λαό εκτεθειμένο στην ακρίβεια. Οι ίδιες οι εκτιμήσεις των κυβερνητικών επιτελείων είναι ότι η αύξηση του πληθωρισμού και η ακρίβεια θα συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμη. Ειδικά οι αυξήσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα έχουν διαμορφώσει μια τεράστια οργή και αγανάκτηση στα λαϊκά νοικοκυριά. Και δεν χωράει καμιά αναμονή. Από σωτήρες έχουμε χορτάσει όλα αυτά τα χρόνια.
Θα θυμόμαστε όλοι στη δεκάχρονη κρίση. Μας λέγαν κάντε υπομονή και θα στρώσει η κατάσταση. Μας καλούσα σε ομοψυχία για το κοινό συμφέρον, για το καλό όλων. Και μας φόρτωσα στην καμπούρα πάνω από 700 αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους. Όποιος κι αν ήταν στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Η επιστροφή στην κανονικότητα ήταν η καραμέλα όλων. Βγαίνουμε από το τούνελ κτλ. Και τελικά ανάπτυξη ήρθε. Ξανά ήρθε όμως κρίση, ξανά ανάπτυξη. Τα μέτρα όμως παγιώθηκαν και κάθε μέρα που περνά φορτώνονται κι άλλα. Ενώ με τον νόμο Χατζηδάκη, που είναι πλέον σε απόλυτη ισχύ, επιχειρείται συντριπτικό χτύπημα σε εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Συνάδελφοι, μπορούμε να είμαστε περήφανοι, γιατί ήδη μια σειρά κλάδι, σωματεία και ομοσπονδίες έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια αυτό το έκτρωμα. Το μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρι με τη συσπήρωση εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων πανελλαδικά που πλημμύρισε εδώ το Σύνταγμα από χιλιάδες εργαζόμενους δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους τους εργαζόμενους για να βγούμε μπροστά πιο δυναμικά, να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλα όσα μας ζητάνε να υπομείνουμε στο όνομα των αντοχών της οικονομίας για να μην θυχτεί η κερδοφορία τους. Οι μεγάλοι αγώνες στη Λάρκο, στα Πετρέλαια Καβάλα, στην Κόσκο, στην eFood ή στους οικοδόμους αυτό το διάστημα μπορούν να αποτελέσουν μπόλιασμα για να προσθεθούν νέες δυνάμεις σε αγώνα καθολικό και αποφασιστικό με αιτήματα που εμπνέουν και συσπηρώνουν χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες, νέους και νέες με δυνάμωμα της αλληλεγγύης που είναι καθοριστικός παράγοντας για να έχουμε νίκες μικρές και μεγάλες. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με ορίζοντα την πανεργατική ή πανελλαδική απεργία στους 6 το Απρίλη, η οποία αποκτά περιεχόμενο κατά της ακρίβειας και του πολέμου, κατά των αντεργατικών νόμων και της πολιτικής κυβέρνησης, βάζει μπροστά το γενικό αίτημα για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα. Τώρα πρέπει λοιπόν να δυναμώσει κι άλλο αγώνας, η κοινή δράση των συνδικάτων, των ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, κάθε εργαζόμενου που δεν συμβιβάζεται με τα ψίχουλα. Ο καθένας από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ να οργώσει τους χώρους δουλειάς για να ενημερωθούν οι πάντες, να ενισχυθεί η πρωτοβουλία σωματείων και φορέων στις γειτονιές ενάντια στην ακρίβεια για να μπουν στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας πολύ περισσότεροι, για την ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση και συσπήρωση στα συνδικάτα με νέες εγγραφές, νέες δυνάμεις να δημιουργηθούν απεργιακές επιτροπές αγώνα. Να κατανοηθεί πως δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς στη θύελλα που έρχεται μπροστά μας και αν δεν πάρουμε σήμερα όλα τα μέτρα για να περάσουμε στην αντεπίθεση, για να τσακίσουμε στην πράξη νόμους και κάθε υπουργική απόφαση, τότε αύριο θα είμαστε σε πολύ δυσμενέστερη θέση. Μπορεί η περίοδος που δρούμε σήμερα να είναι δύσκολη από όλες τις πλευρές, όμως οι μάχες που έχουμε δώσει μόνο τον τελευταίο χρόνο ενάντια στο νόμο έκτρωμα για οξυμένα προβλήματα σε χώρους δουλειάς, για τα δικαιώματά μας συνολικά, αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας αν κάνουμε στην πάντα όλους αυτούς που έχουν κάνει σημαία τους στην κοινωνική συνένεση. Πως απαιτείται σύγκρουση με αυτούς που μας εκμεταλλεύονται σε καιρούς ειρήνης που μας ζητάνε να δώσουμε τη ζωή μας για τους πολέμους τους. Στις 6 το Απρίλη να ακουστεί ο λαός από άκρη σ' άκρη της χώρας, να βουλιάξει το Σύνταγμα στις 11 το πρωί ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, να πούμε φτάνει ως εδώ, δεν πάει άλλο, δεν πρόκειται να μας σώσει καμιά κυβέρνηση και κανένας καλός εργοδότης. Να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση της υπεράσπισης ζωής μας, βάζοντας μπροστά το δικό μας συμφέρον και διεκδικώντας την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό, την επαναφορά κατακτήσεων όπως τις τριετίες, την αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, την κυριακάτικη αργία, την πληρωμή υπεροριών του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και άλλα, τη γενική μείωση του χρόνου εργασίας με 7ωρο πενθήμερο 35ωρο και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του έμφυα και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50% και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια, επίδομα για όλους τους ανέργους στα 600 ευρώ, διαγραφή χρεών, όχι στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς
για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά και προσλήψεις προσωπικού με σταθερή ή μόνιμη δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, στην τοπική διοίκηση και στους τομείς πολιτικής προστασίας. Η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 6 το Απρίλη μπορεί και πρέπει να αναδείξει ότι η δύναμη βρίσκεται στη λαϊκή οργάνωση και πάλι. Καλή δύναμη σε όλους.